Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να πάω στις οθόνες της εκπομπής και με τη βοήθεια του καθηγητή πολιτικής επιστήμης και φίλου εδώ του κυρίου Νίκου Παπαδάκη να δώσουμε κάποια στοιχεία που αφορούν την έρευνα που είπαμε νωρίτερα όσον αφορά την εργασία. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι μια έρευνα του Πανεπιστημίου Κρήτης με τη βοήθεια της Περιφέρειας Κρήτης. Κύριε Παπαδάκη, τώρα θα ευνηδιάσω λίγο τον σκηνοθέτη. Αν θέλετε μπορείτε να σηκωθείτε να είστε και απέναντί μου για να το κάνουμε και λίγο πιο διαδραστικά. Τι ακριβώς βλέπουμε σε αυτήν εδώ την πρώτη κάρτα? Με δεδομένα του 21, αυτό που βλέπουμε είναι καταρχάς το προφίλ του εργατικού δυναμικού στην Κρήτη. Βλέπουμε ότι 59% είναι με σχέση εξαρτημένης εργασίας και έχουμε 41% επιχειρηματικότητα. 41% επιχειρηματικότητα, αλλά με πολύ ισχυρό το στοιχείο της ατομικής, δηλαδή της αυτοαπασχόλησης και της οικογενειακής επιχείρησης. Η επιχειρηματικότητα στην Κρήτη δεν εκπλήσει αυτό σε σχέση και με την Ελλάδα, αλλά ειδικά στην Κρήτη είναι μικρή και μικρομεσαία. Στο άλλο γράφημα παρατηρούμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τι? Ότι μειώνεται διαρκώς το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων και είναι μια τάση που έχει ξεκινήσει προ-πανδημίας. Mm-hmm. Αυξάνεται η εξαρτημένη εργασία. Είναι η τάση συρρήκνωση, κύριε Δασκαλάκη, κυρίες και κύριοι. Η τάση συρρήκνωση που παρακολουθούμε χρόνια μετά χρόνο στον περιφερειακό μηχανισμό των επιχειρήσεων και δι' των οικογενειακών και προσωπικών ατομικών. Εκ των οποίων αυτή η τάση συρρήκνωση εκβάλλει στο φαινόμενο αυτού του τύπου επιχειρηματίες να μετατρέπονται είτε σε μισθωτούς είτε σε ανέργους. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Λοιπόν, πλήθος εργαζομένων ανακατηγορία επαγγελμάτων. Σε μια τοπική οικονομία με αυτά τα χαρακτηριστικά δεν εκπλήσει νομίζω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, 30%, είναι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και οι πολιτές, έπονται επαγγελματίες και μετά όσοι ασχολούνται στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα και εξειδικευμένοι τεχνίτες. Πάντως είναι πολύ σημαντικό αυτό εδώ. Γιατί ναι, πολλές φορές μιλάμε για τη βαριά βιομηχανία μας που είναι ο τουρισμός. Και ξεχνάμε τον πρωτογενή. Αλλά ο πρωτογενής τομέας θα τολμήσω να πω ότι είναι η δεύτερη σημαντικότερη βιομηχανία μας. Βέβαια. Και συχνά ξεχνάμε και την ανάγκη συσχέτισης των δύο. Mm-hmm. Και πάμε στον επόμενο πίνακα. Λοιπόν, πλήρης μερική και εκπεριτροπής εργασία. Ένα θέμα που ετέθη για να δούμε και ποια είναι τα χαρακτηριστικά, τα εργασιακά χαρακτηριστικά, η ποιότητα της εργασίας. Ναι, συνεχίζει και είναι περίπου σταθερή η τάση να έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό πλήρους απασχόλησης, 78%. Είναι όμως γύρω στο 22% οι επισφαλείς μορφές απασχόλησης, δηλαδή η μερική και εκπεριτροπής, που υπερβαίνουν τον εθνικό μέσο όρο που είναι γύρω στο 17-18%. Συνεπώς υπάρχει ισχυρότερη επισφαλής απασχόληση η οποία επηρεάζει την ποιότητα της απασχόλησης στην Κρήτη. Και πρέπει επίσης εδώ να επισημάνω ότι η εποχικότητα είναι, το είπα και προηγουμένως στη συζήτηση με τον κύριο Βοργιά και τον κύριο Κοκολάκη, είναι επισφαλής μορφή απασχόλησης. Πάντως εδώ το 78,3% είναι ένα ποσοστό που προκαλεί μια ικανοποίηση, γιατί να υποθέσω ως πολιτικός επιστήμονας που έχει αναλύσει πολύ και τα εργασιακά, αν αυτή την έρευνα την κάναμε 20 χρόνια πριν, τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Ξέρετε τι γίνεται. Έχουμε, κύριε Δασκαλάκη, έχετε δίκιο. Προκαλεί μια ικανοποίηση σε αυτές τις συνθήκες. Και έχοντας περάσει τη μεγάλη κρίση, τη χρηματοπιστωτική, γιατί πια από κρίση σε κρίση είμαστε, αλλά πάλι στην κρίση, back to back. Τώρα είμαστε στην ενεργειακή. Έχοντας περάσει τη διετή κρίση της πανδημίας, η οποία ακόμα σε εξέλιξη στην πραγματικότητα είναι και παράγει αποτελέσματα. Αυτή η σταθερότητα. Έχουμε όμως τι που είναι λίγο ανησυχητικό. Χρόνο με το χρόνο μια πολύ μικρή αλλά σταθερή αύξηση στην εκπεριτροπή και στη μερική απασχόληση. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Λοιπόν, συνεχώς εργαζόμενοι, εποχικά εργαζόμενοι και άνεργοι. Τι συνέβη λοιπόν με τον COVID και τι συνέβη το 2021, γιατί το 2020 έχουμε αναδείξει τα στοιχεία. Είναι στοιχεία του 2021. Είναι στοιχεία του 2021. Γιατί θα δούμε και όπως βλέπουμε ήδη και συγκριτικά, αλλά τι συνέβη το 2021, γιατί το 2020 ήταν μια καταστροφική χρονιά. Οι άνθρωποι από το χώρο της εργασίας το γνωρίζουν καλύτερα από όλους μας το πόσο καταστροφική, από το χώρο του τουρισμού βέβαια, πόσο καταστροφική ήταν. Ποιο είναι λοιπόν το προφίλ των εργαζομένων? Εργάζονται συνέχεια 60%. Δείτε
πόσο είναι εποχικοί εργαζόμενοι, 18%. Έχει ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό της αναστολής της εργασίας. Είναι μεγάλο ποσοστό το 18%. Βεβαίως, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Γι' αυτό λέω ότι είναι στατικό στοιχείο της φύσης του εργατικού δυναμικού στην Κρήτη. Και εκεί είχαμε το δεύτερο τρίμηνο, όποτε και έγινε η συγκεκριμένη μέτρηση, το 16,6%, το οποίο απομειώνεται, ξαναλέω όμως, κύριε Δασκαλάκη, το τρίτο τρίμηνο σε 10,3%. Είναι εντυπωσιακή η μείωση της ανεργίας με την καλή τουριστική σεζόν, που αποδεικνύει με τη σειρά του τη σημασία του τουρισμού και για την αγορά εργασίας, αλλά βέβαια και για την οικονομία και την ανάπτυξη στην Κρήτη. Μάλιστα. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Λοιπόν. Εδώ νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε λίγο παραπάνω. Τι βλέπουμε, μου επιτρέπετε να πλησιάσω. Καταρχάς, ένα καινούριο φαινόμενο που είχαμε τα χρόνια της πανδημίας. 50% αναστολή εργασίας το 2020, στο σύνολο, στο σύνολο των υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης. Το 2020 είναι η χρονιά που έχουμε την πρώτη σκληρή καραντίνα. Ακριβώς. Την ολική καταστροφή στην πραγματικότητα, τη σκληρή καραντίνα. Μιλάμε τώρα μόνο όμως για το εργατικό δυναμικό στη φιλοξενία και εστίαση, δηλαδή στον χώρο τουρισμού. 50%, το οποίο ευτυχώς απομειώνεται πάρα πολύ το 2021. Τι βλέπουμε με την εποχική εργασία? Η εποχική εργασία μειώνεται πάρα πολύ το 2020. Αυτό που συζητήσαμε και με τους... Το 2020 ουσιαστικά η τουριστική σεζόν ήταν δύο μήνες. Δύο μήνες και νεκρή. Ήταν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, λιγότερο από δύο μήνες. Παράγει ανεργία στην πραγματικότητα το 2020 στο χώρο και μαζί με άλλα προβλήματα, δομικές παθογένειες στο κομμάτι της αγοράς εργασίας μέσα στον τουρισμό, τα οποία ήδη συζητάμε εδώ, το είπανε και το λένε και εκπρόσωποι από τον χώρο των ξενοδοχείων, ότι στην πραγματικότητα τι έχει συμβεί? Έχουμε μια χρονιά νεκρή. Έχουμε, όπως το είπε πολύ σωστά ο κύριος Βοριάς, επί μια στρατηγική, αναγκαστική στρατηγική, μη παραγωγική όμως επιδότηση της ανεργίας, όχι επιδότηση της εργασίας. Το πρόβλημα δεν είναι μια ad hoc διαχείριση μιας χρονιάς, είναι η κουλτούρα που διέπει τις ελληνικές πολιτικές απασχόλησης διαχρονικά. Να δούμε και κάτι ακόμα που έχει ενδιαφέρον, είναι ότι βεβαίως απομειώθηκε πάρα πολύ η προσωρινή αναστολή εργασίας το 2021, η εποχική εργασία επιστρέφει σχεδόν στα κανονικά της μεγέθη, όχι όμως στην καλή χρονιά του 2019, και θα δούμε και άλλα ενδιαφέροντα σε σχέση με το 2019. Φτάνει όμως, διπλασιάζεται περίπου, το οποίο είναι και το θετικό, δηλαδή αρχίζει και επανακάμπτει το 2021 στα κανονικά της μεγέθη η απασχόληση στον τουρισμό. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Και εδώ νομίζω αξίζει να σταθούμε αρκετά, γιατί είναι οι διαφορές ανάμεσα στην οικονομική επισφάλεια και στην οικονομική ασφάλεια. Και όταν λέμε οικονομική επισφάλεια, τι μετράμε ακριβώς, κύριε Δασκαλάκη? Μετράμε στην πραγματικότητα αυτούς που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, που δυσκολεύονται, είναι τελείως αδύνατο να ανταπεξέλθουν. Λοιπόν, τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι ένα στους τρεις το 2020, πάλι στον χώρο του τουρισμού, στους εργαζόμενους, δήλωναν ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Το ποσοστό απομειώθηκε και απομειώθηκε σημαντικά, αλλά δεν είναι μικρό το ποσοστό του 18,31% στον χώρο του τουρισμού, σε αυτούς που εργάζονται στον χώρο του τουρισμού, να δηλώνουν ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Άρα σημαίνει ότι η ηλική αποστέρηση μέσα από την εργασιακή κατάσταση, σε μια καταστροφική χρονιά που δεν δούλεψαν στην πραγματικότητα οι άνθρωποι, και σε μια χρονιά που είχαμε μια καλή τουριστική σεζόν, αλλά μικρότερη σε διάρκεια. Θα δούμε και μετά, όταν πάμε στις απολαβές, ότι έχουμε πολύ σημαντική μείωση των απολαβών των εργαζομένων στον χώρο του τουρισμού, που ίσως ερμηνεύει όλες αυτές τις μετατοπίσεις που βλέπουμε και το γιατί ο κόσμος δεν επιστρέφει να εργαστεί στον τουρισμό. Έχει βρει άλλες εναλλακτικές, γιατί νομίζω, εδώ μιλάμε για δύο ολόκληρα χρόνια. Νομίζω, κύριε Παπαδάκη, ότι σε αυτόν εδώ το πίνακα παίρνουμε και τις απαντήσεις, κύριε Βοριά και κύριε Κοκολάκη, για το τι ακριβώς συμβαίνει στον χώρο του τουρισμού. Εκεί. Ότι πια υπάρχει αυτή η επισφάλεια στον τουρισμό. Δεν εξασφαλίζει, δεν δημιουργεί τις βάσεις της σιγουριάς. Και είναι πολύ σημαντικό πράγμα ένας εργαζόμενος να νιώθει σιγουριά στον χώρο βέβαια, τον οποίο εργάζεται. Βέβαια. Και δι' οικονομική που στην πραγματικότητα αφορά τα προς το ζήν. Και ξαναλέω, εδώ ρωτάμε για να βγάλουμε αυτά τα μεγέθη, αν μπορείς να τα απεξέλθεις. Είναι το δύσκολο ή το καθόλου? Με αυτά τα νούμερα, λοιπόν, το 1 στους 3, το 20%. Βεβαίως. Προφανώς εκεί μιλάμε για το 2021 και δεν έχουν πάρει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Ναι, βέβαια, μιλάμε για το 2021. Τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα. Πολύ φοβάμαι το 2022 θα περάσει το 32%. Φοβάμαι και εγώ ότι όταν έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τα στοιχεία. Θα κρατήσω μόνο το ρήμα. Φοβάμαι για τα στοιχεία του 2022. Μάλιστα. Πάμε να τα πούμε πολύ γρήγορα τα υπόλοιπα για να τα συζητήσουμε αμέσως μετά. Λοιπόν, τι συνέβη
τι έκανε η πανδημία στο εργατικό δυναμικό, στο χώρο του τουρισμού, στον κλάδο των υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης. Τη χρονιά 2021, έχουμε και στοιχεία για παλιότερα, αλλά μας ενδιαφέρει εδώ για την πανδημία τι γίνεται. Στην πραγματικότητα, το πολύ σημαντικό εδώ είναι ότι έχουμε σημαντική απομείωση του ωραρίου εργασίας και το πιο σημαντικό, αυτό θα κρατούσα ως πιο σημαντικό από όλα, είναι το πράσινο, ότι βλέπουμε για 28,5% το 2020 και προσέξτε το 2021 που βελτιώνεται τα πράγματα για 62%, έχουμε μείωση των απολαβών. Μάλιστα. Αυτό τεράστιο νομίζω ποσοστό. Έρχεται να εξηγήσει κάποια από αυτά που ήδη συζητάμε και βλέπω ότι υπάρχει Μάλιστα. και μια συναντήληψη μεταξύ των ανθρώπων που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους και τους ανθρώπους που εκπροσωπούν τους επιχειρηματίες. Πάμε στον επόμενο πίνακα, ο οποίος επίσης, επειδή τους μελέτησα πριν, τον θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αυτό ακριβώς που λέτε. Είχαμε επιδότηση, γιατί πάλι είμαστε σε αποκλειστικά σε όσους δουλεύουν στον τουρισμό. Ναι. Έτσι. Έχουμε και για το σύνολο του εργατικού δυναμικού, αλλά επιλέξαμε αυτούς που αφορούν στον τουρισμό. Λοιπόν, επιδοτήθηκε το 81,3%, όμως έχουμε κατά αναλογία και με τις επιχειρήσεις ότι ένα σημαντικό ποσοστό εξ αυτών δεν θεωρεί αρκετή την επιδότηση. Δεν είναι αυτά δηλαδή, τα 530 ευρώ που είπε νωρίτερα και ο κ. Καρδιαλάκης. Γιατί το ρωτήσαμε και αυτό, δεν τα θεωρούν αρκετά τα μέτρα στήριξης. Δείτε όμως πώς εξέβαλαν όλα τα προηγούμενα στο ζήτημα της μείωσης των απολαβών, πώς εξέβαλε στην απόλυτη επισφάλεια. Εδώ μειώθηκαν δραματικά, δεν μπορώ να επανακάμψω, δηλαδή η απόλυτη επισφάλεια είναι ένας στους τρεις. Μα ένας στους τρεις εργαζόμενος στο συγκεκριμένο κύριε χώρο. Αν Παπαδάκη και το ποσοστό μειώθηκαν αρκετά, επηρεάστηκαν, αλλά δεν έχω πληγεί κέρια. Πάμε σε ένα συντριπτικό ποσοστό της τάξης του 83%. Μάλιστα. Και πάμε στους άλλους δύο πίνακες. Για τα ζητήματα που έχουν ήδη ανακοινηθεί, έχουμε skills mismatch, έχουμε αναντιστοιχεία δεξιοτήτων. Καταρχάς πάμε να δούμε τι παρέχουν οι επιχειρήσεις. Συνολικά επιχειρήσεις, εδώ είμαστε για το σύνολο των επιχειρήσεων, όχι μόνο για τον τουρισμό. Η έμφασή τους δίδεται σε τεχνικά θέματα και ασφάλεια στην εργασία, σε υπολογιστές, σε marketing, πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών και επικοινωνία και management, λογιστικά, οικονομοτεχνικά και επιχειρηματικότητα. Τρόφιμα, εστίαση, σύντηση, τυποποίηση και γευσιγνωσία είναι πέμπτο. Όταν όμως πάμε στο χώρο του τουρισμού, το 2021 έχουμε μια ανατροπή. Όλα τα προηγούμενα χρόνια από 2016 και μετά. Αυτό εδώ ήταν πρώτο στο τι παρέχουν κατάρτιση. Άρα βλέπουμε ότι αυτή η έλλειψη ζήτησης κατεβάζει και την δυναμική. Στο χώρο του τουρισμού, λοιπόν, από ακριβώς κύριε Δασκαλάκη, εν αντιθέσει με 2016-2017 κλπ. Το 2021 είναι πολύ ψηλά στο χώρο του τουρισμού, αλλά είναι τρίτο. Μάλιστα. Δεν είναι πρώτο. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Τι ζητάνε. Μάλλον οι επιλογές τους, το πόσο επιδράει η κατάρτιση στο να επιλεγεί ένας εργαζόμενος στο χώρο ανακλάδο δραστηριότητας. Θα εστιάσω μόνο στις υπηρεσίες παροχής καταλύματος και υπηρεσίες εστίασης. 58% συνολικά των εργοδοτών. Και θα τονίσω ότι βλέπουμε την αντεπίθεση του πρωτογενή τομέα. Βέβαια, ακριβώς. Είναι αυτό που λέμε επιστρέφουμε στη γη. Επιστρέφουμε στη γη και εκεί που έχει, αυτό που έχει ενδιαφέρον εδώ είναι λαμβάνουν υπόψη οι εργοδότες την κατάρτιση στο να προσλάβουν εργαζόμενο. 58% των εργοδοτών ναι. Στον χώρο του τουρισμού είναι 65%. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η κατάρτιση, αλλά εξειδικευμένη κατάρτιση. Και πάμε και στον τελευταίο πίνακα. Επιλογές από το ίδιο τώρα το εργατικό δυναμικό. Τι μας λέει το εργατικό δυναμικό για το τι θέλει σε οριζόντιες δεξιότητες. Υπολογιστές και ξένες γλώσσες το αυτονόητο. Αυτά είναι τα στάνταρ. Και από εκεί και πέρα το πιο ενδιαφέρον, όπως το είπατε κύριε Δασκαλάκη, αυτά είναι τα αυτονόητα. Από εκεί και πέρα όμως, όταν πάμε σε άλλες οριζόντιες δεξιότητες, έχουμε ικανότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης στην εργασία. Άρα τα εργασιακά αρχίζουν και γίνονται όλο και πιο μείζον ζήτημα και σε επίπεδο πρόσληψης του εργαζομένου για τι συμβαίνει στην εργασία του, ζητήματα management, επιχειρηματικότητα ανάληψη πρωτοβουλίας και ειδικά για το νέο επιχειρήν, αγροτική επιχειρηματικότητα. Καλά τα λέτε να θυμόμαστε ότι έχουμε και έναν άλλο τομέα. Άλλη είναι η συζήτηση σήμερα. Και από εκεί και πέρα ψηλά είναι αρκετά και το management, υπηρεσίες και ρυθμιστικό πλαίσιο του.